Ο Ρέντσι περνά στην αντεπίθεση. Η Ιταλία αξίζει το σεβασμό, δηλώνει στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Noi non abbiamo attaccato Bruxelles, non abbiamo attaccato la Commissione, però chiediamo che l'Italia sia rispettata. Non è che sono uno che si fa impaurire da una dichiarazione a effetto. Io guido un grande paese, ho l'onore di guidare un grande paese, un paese che ogni anno dà un sacco di soldi a Bruxelles e vuole che siano spesi bene. Νέο επεισόδιο στην κόντρα Ρώμης Βρυξελών προμηνύει η απάντηση του Ιταλού Πρωθυπουργού στον πρόεδρο της Κομισιόν. La stagione in cui l'Italia doveva fare i compiti a casa è finita. Noi abbiamo fatto le nostre riforme, ora chiediamo rispetto per tutti. E io rappresento non il mio partito, il mio governo, rappresento il mio paese. Οι διαφωνίες που είχαν οι δύο άντρες πίσω από τις κλειστές πόρτες εδώ και μήνες βγήκαν στην επιφάνεια. Ο κύριος Ρέντζι ανέκαθεν παραπονιόταν ότι δεν έχω επισκεφθεί επισήμως την Ιταλία από τη στιγμή που ανέλαβα. Το Φεβρουάριο ο πρόεδρος της Κομισιόν θα μεταβεί στη Ρώμη. Ωστόσο, ο πραγματικός λόγος δεν είναι αυτός. Η δημοσιονομική πολιτική και το προσφυγικό είναι μόνο δύο από τους λόγους που έχουν φέρει τις δύο χώρες στα μαχαίρια. Ορισμένοι από εμάς προειδοποιήσαμε τον Ρέντσι να μην ξεκινήσει διαμάχη με τον Γιούνκερ, ο οποίος είναι εκδικητικός. Και μπορεί ο Ρέντσι να επιδιώκει να κερδίσει τους πόντους που έχει χάσει στο εσωτερικό της χώρας του, αλλά αναλυτές εκτιμούν ότι μια θυμωμένη Κομισιόν θα αρνηθεί να δώσει χείρα βοηθείας στην Ιταλία όταν χρειαστεί.